χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια μετά τις επιθέσεις που δέχτηκαν οι αλληλείς ψαράδες, οι Αιγύπτιοι στο πέραμα, τα συνδικάτα μας, το θάνατο του Παύλου Φίσα. 7 ολόκληρα χρόνια αξιοποίησης των αποκαλύψεων μέσα στη δίκη και όσα έβλεπαν στο φως της δημοσιότητας, καθημερινής μάχης σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, για να αποκαλυφθεί ο πραγματικός χαρακτήρας, το πραγματικό πρόσωπο, ο ρόλος τους ως μαντρόσκυλα των αφεντικών, των εργολάβων, των εφοπλιστών. 7 ολόκληρα χρόνια, γειτονιά τη γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, το εργατικό λαϊκό κίνημα έδινε τη μάχη της καταδίκης και της αποκάλυψης της Χρυσής Αυγής. Σίγουρα σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί ας το πούμε, είναι και με τη βούλα της δικαιοσύνης, της αστικής δικαιοσύνης, εγκληματική οργάνωση. Μια απόφαση που αν δεν υπήρχε η αποφασιστική, η αταλάντευτη προσπάθεια του εργατικού και του λαϊκού κινήματος, δεν είμαστε και τόσο σίγουροι εάν θα ήταν αυτοί που είναι. Όμως εγώ θα ήθελα να κλείσω με μια άλλη κουβέντα, που σίγουρα αυτό που λέμε ότι δεν έχουμε τελειώσει με τον φασισμό και δεν θα τελειώσουμε όσο η επίθεση στα δικαιώματά μας, στις κατακτήσεις μας θα συνεχίζεται, και όταν βλέπουμε από το επίσημο κράτος να παίρνει συνέχεια μέτρα περιστολής των δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών ελευθεριών και να έρχονται καινούργια νομοσχέδια για να κάνουν πιο φτηνή την εργατική δύναμη, συνέχεια μηχανισμοί τέτοιοι θα γεννώνται και θα αναγεννώνται. Σίγουρα από άποψη συμπερασμάτων θα είμαστε πιο εξοπλισμένοι και πιο έτοιμοι. Δεν έχουμε τελειώσει και πρέπει να είμαστε σε καθημερινή ετοιμότητα. Όμως συνάδελφοι, εδώ αυτή η πορεία που έγινε και η συγκέντρωση από το εφετείο μέχρι εδώ, και αυτό το ξέσπασμα του λαού μας σε όλη την Ελλάδα που πανηγυρίζει αυτή την απόφαση, είναι η παρακαταθήκη, είναι όμως και το πραγματικό δικαστήριο που τους κάνει στα μάτια όλου του λαού εγκληματική οργάνωση. Είναι η ετοιμογορία του λαού μας, και με αυτή στο χέρι θα ξεκινούμε αύριο σε κάθε χώρο εργασίας για να τους δίνουμε πραγματικά εκεί που αξίζει, στο σκουπίδι της ιστορίας.